Θα προσπαθήσω να συνεχίσω, ίσως από εκεί που το άφησε ο Ανδρέας. Είμαι ο Γιάννης Καπλάνης, είμαι μέλος στην Επιτροπή Πυρογνωμόνων που θέσπισε το Υπουργείο Εργασίας για τον υπολογισμό του νέου ορίου του κατώτατου μισθού και διδάσκω στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα αναφερθώ σε κάποια πράγματα σε σχέση με τη δουλειά της Επιτροπής και της Διαβούλευσης, κάποια πράγματα συμπληρωματικά στη βιβλιογραφία που ανέφερε ο Ανδρέας, τη διεθνή, σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Η δουλειά που έκανε η Επιτροπή για να τεκμηριώσει τις επιπτώσεις αύξησης του κατώτατου μισθού και τη διαδικασία, καθώς και το τελικό πόρισμα. Ίσως μετά και συζήτηση θα μπορώ να πω και κάποια πράγματα έτσι πιο ελεύθερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι η διαβούλευση ήταν έντονη και υπήρχε και ένας δημόσιος διάλογος αρκετά έντονος. Λοιπόν, η διαδικασία θεσμοθετήθηκε της αύξησης του κατώτατου μισθού το 2013 με τον νόμο 4172. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το Ελληνικό Κοινοβούλιο την περίοδο των μνημονίων. Οπότε είχε και μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Αυτός ο νόμος προέβλεπε μια διαβούλευση από το ΚΕΠΕ, από τους διάφορους φορείς, τους λεγόμενους stakeholders στα αγγλικά ή διακυβευματίες στα ελληνικά, και ένα πόρισμα από μια πενταμελή επιτροπή εμπειρογνωμών. Ο ρόλος αυτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, ή μάλλον αυτής διαβούλευσης, που μέρος αποτελεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ήταν η συστηματική καταγραφή των προτάσεων των διαφορετικών φορέων, η τεκμηρίωση της κατάστασης οικονομίας και της αγοράς εργασίας, καθώς και μια διατύπωση γνώμης, μια τελική πρόταση για το νέο όριο του κατώτατου μισθού. Στην ουσία, το όριο είναι αυτό που ανέφερε πριν και ο Ανδρέας. Ποιο θα είναι το όριο το οποίο θα ενισχύσει τους χαμηλόμισθους, θα μειώσει τις ανισότητες χωρίς να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στις ευκαιρίες απασχόλησης. Αυτό είναι μια επιστημονική δουλειά, αρκετά τεχνοκρατική, αλλά φυσικά όλος ο διάλογος που υπήρχε ήταν και πολιτικός. Μάλιστα στο νόμο ήταν πολύ συγκεκριμένο τι έπρεπε να λάβει υπόψη η Επιτροπή για την διατύπωση γνώμης, ήταν η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, οι προοπτικές για την ανάπτυξη και συγκεκριμένα παραγωγικότητα, η επιπτώση μόνο στην παραγωγικότητα, απασχόληση, ανεργία, μισθή, τιμές και ανταγωνιστικότητα. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν θα αναφερθώ πολύ, γιατί είναι πράγματα που σε μεγάλο βαθμό κάλυψε ο Ανδρέας, γιατί η βιβλιογραφία μας λέει ότι μια αύξηση του κατώτατου μισθού έχει αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα, ότι δεν μειώνει τις ευκαιρίες απασχόλησης. Αυτό που θα μας λέγανε τα νεοκλασικά οικονομικά του τέλειου ανταγωνισμού. Σε μεγάλο βαθμό, γιατί μπορείτε να μετακυλήσει ένα μέρος του κατώτατου μισθού σε τιμές, είτε γιατί θα μειώσει το κόστος επίβλεψης, θα μειώσει αυτό που μπορεί το προσωπικό να έχει μειωμένη παραγωγικότητα, να παίρνει είτε άδεια από τη σημαία, είτε να ασθενεί πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή δημιουργεί κάποια κίνητρα για εργασία, για παραγωγική μάλλον εργασία. Μετά ένα μέρος μπορεί να περάσει μάλλον η αύξηση του μισθού να έχει να απορροφηθεί από την κερδοφορία, και μάλιστα είχαμε και μεγάλη κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο της κρίσης, την περίοδο των μνημονίων, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το είδαμε και στην ανάλυση που κάναμε. Και φυσικά αυτό που λέμε και ο Ανδρέας και με τους συνεργάτες του, όπως τον Alan Manning, που μπορεί να μιλήσει περισσότερο, είναι το μονόψωνο που λέμε, ότι στην ουσία στην αγορά εργασίας δεν έχουμε τέλειο ανταγωνισμό και είναι μια άλλη θεωρία. Δεν είναι η κυρίαρχη. Είναι κάπως ετερόδοξη, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε και συνέχεια γι' αυτό. Νομίζω ότι το κάλυψα αυτό, σε μεγάλο βαθμό.
Λοιπόν, κάποια πράγματα τώρα λίγο για την συμπληρωματικά για την ελληνική βιβλιογραφία. Έχουμε ίσως κάποια από τη δεκαετία του 90 κάποια δουλειά που έχει γίνει ερευνητική και ακαδημαϊκή για κατώτατο μισθό. Σε μεγάλο βαθμό ήταν σε ένα μάκρο επίπεδο. Έχουμε και paper από Φωτονιάτα και Μούτος το 2010. Ο Μούτος μάλιστα ήταν στην Επιτροπή Προγραμμών, ο καθηγητής στην ΑΣΟΕ. Πρόσφατα έχουμε, και αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό το μισθό, αλλά έχει να κάνει με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυτό είναι σημαντικό. Paper, άρθρο δηλαδή από τον Γιανακόπουλο Κυλαλιώτη, πώς υπήρξε μια αύξηση διαπραγματεύσεων σε εταιρικό επίπεδο και αυτός πώς μεταφέρθηκε σε μια πτώση του ελάχιστου επίπεδου μισθών. Και μετά τώρα η βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε με αφορμή τη μείωση του 2012 και κοιτάει κύρια τις επιπτώσεις που είχε ο υποκατώτατος. Δηλαδή, ενώ είχαμε μια πτώση από το 751 ευρώ που ήταν ο κατώτατος μισθός το 2012 σε 586 ευρώ, μια πτώση της τάξης 22%, η πτώση για τους νέους κάτω των 25 ήταν πολύ μεγαλύτερη, έφτασε στα 511 ευρώ. Αν συγκρίνουμε αυτό και τα βιβλιογραφία, τα δύο group, το group των κάτω από το 25 και, πάνω από το 25, τι επιπτώσεις είχε. Ο Καρακίτσιος στην ανάλυση του βρήκε ότι στην ουσία η μείωση της ανεργίας στους νέους κάτω των 25 ήταν μικρότερη, δηλαδή στην ουσία ευνόησε ότι ο υποκατώτατος μισθός είχε κάτι θετικό. Το ίδιο λίγο πολύ βρήκε και το άρθρο «Η ακαδημαϊκή δουλειά» από τον Γιαννέλη του 2014, αλλά φυσικά όπως γίνεται στην Ακαδημία δεν υπάρχει ένα σωστό ή λάθος. Πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές μεθοδολογίες που μπορούν να σου φέρουν και διαφορετικά αποτελέσματα. Υπάρχει και το πρόσφατο άρθρο από την Κακουλίδου, τον Κωνσταντίνο και τον Μούτο, όλοι από την ΑΣΟΕ, που βρίσκουν, δηλαδή συγκρίνουν αυτούς που είναι ηλικίας 25 με 27, λίγο πάνω από τον κατώτατο μισθό, και αυτούς, μάλλον λίγο πάνω από το όριο ηλικίας που επηρεάζει τον υποκατώτατο, και τους νέους 22 με 24, και είδαν ότι δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο ευνοημένη αυτή η 22-24 από τη μεγαλύτερη μείωση. Αυτό που είχε σκοπό δηλαδή να κάνει ο νομοθέτης το 12 όταν το θεσμοθέτησε. Εμείς σαν Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων βασιστήκαμε στο πιο πρόσφατο στοιχείο της έρευνας της Κακουλίδου και λοιποί, το οποίο θεωρούμε ότι και μεθοδολογικά ήταν πιο πλήρες. Εδώ πέρα θα δείξω κάποια μάκρο στοιχεία, τα οποία λάβαμε υπόψη μας στο πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ένα βασικό είναι ότι ο κατώτατος μισθός σήμερα είναι στο επίπεδο του 1980. Δηλαδή, με όρους πραγματικούς, αυτό που λέμε PPP, Purchasing Power Parity στα αγγλικά, με όρους αγοραστικής δύναμης, νομίζω, στα ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος. Βρισκόμαστε στο επίπεδο του 80. Σε σχέση με το 95 είμαστε 4,5% κάτω. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί την ίδια περίοδο είχαμε μια αύξηση παραγωγικότητας περίπου από το 95% στο 7,5%. Και το λέω γιατί και στο επίπεδο της διαβούλευσης, ένα από τα επιχειρήματα κάποιων φορέων οι οποίοι ήταν πολύ σκεπτικοί και κριτικοί σε οποιαδήποτε αύξηση, ή θέλανε πάρα πολύ μικρή αύξηση, ήταν ότι η παραγωγικότητα είναι μικρή στην Ελλάδα, ήταν δυσανάλογο, ειδικά τη δεκαετία του 2000, στην περίοδο των παχιών αγελάδων, η αύξηση του κατώτατου μισθού σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας. Οπότε αυτό ήταν το βασικό τους επιχείρημα. Δηλαδή εδώ πέρα μπορούμε να δούμε και αυτό στο διάγραμμα, ότι περίπου από το 1994-1995 και μετά έχουμε μια αύξηση στην παραγωγικότητα της τάξης του 7,5%, ενώ έχουμε μια μείωση όσον αφορά τον κατώτατο μισθό. Και αυτό ήταν ένα βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιήσαμε. Εδώ πέρα βλέπουμε τον πραγματικό κατώτατο μισθό, είναι σε δολάρια αυτό. Βλέπουμε τη δραματική μείωση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι με το κόκκινο το 2012 και ξαφνικά απόκτησε έναν από τους χαμηλότερους κατώτατους μισθούς. Εδώ πέρα η σύγκριση είναι με χώρες όπως η Ιρλανδία, Πορτογαλία, πέρα από την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ πέρα ένα γράφημα που βλέπουμε την ανεργία, η οποία φυσικά εκτοξεύθηκε, είναι πάρα πολύ γνωστό. Ήταν δραματική η επίπτωση της ύφεσης, αλλά και του μείγματος πολιτικής που ακολουθήθηκε με τα
μνημόνια από το 2010 και μετά. Εδώ πέρα έχει ίσως ενδιαφέρον να δούμε λίγο πού βρίσκεται η Ελλάδα σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, συγκριτικά, με τις οποίες έχουμε πάρει κάποια στοιχεία από τον ΟΟΣΑ. Είναι τρίτη από το τέλος, αν δούμε το λόγο του κατώτατου μισθού προς το μέσο μισθό. Δηλαδή είναι αρκετά χαμηλά. Οι χώρες που βρίσκονται κατώτερα από εμάς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό. Έχει διαφορά, βέβαια, εδώ κάνουμε και μια σύγκριση του 10 με το 17, δηλαδή πριν την αύξηση την πρόσφατη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτό δεν ισχύει τουλάχιστον τόσο δραματικό βαθμό, αν δούμε το λόγο του κατώτατου μισθού προς το διάμεσο μισθό. Ποια είναι η διαφορά του διάμεσου με του μέσου? Ο διάμεσος είναι αν έχω 100 ανθρώπους και τους στοιχήσω και πάρω τον 50ο άνθρωπο, αυτός είναι ο διάμεσος. Ο μέσος μισθός είναι αν αθροίσω τους μισθούς όλων και πάρω το μέσο όρο. Ο μέσος μισθός επηρεάζεται σίγουρα από τους υψηλόμισθους, οι οποίοι μπορεί να είναι και αρκετά υψηλόμισθοι, οπότε η κατανομή δεν είναι κανονική. Ο διάμεσος μας δείχνει περίπου πού είναι ο μέσος άνθρωπος, στην ουσία αυτό είναι ο διάμεσος. Εδώ πέρα είμαστε πιο κοντά στο μέσο όρο του ΟΣΑ, όχι για άλλο λόγο, ακριβώς γιατί είχαμε και πολύ μεγάλη μείωση του διάμεσου όλο αυτό το διάστημα. Τα χρόνια της κρίσης, τα χρόνια της ύφεσης και τα χρόνια μιας πολύ σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής με σκληρά μέτρα λιτότητας. Το λέω αυτό γιατί και αυτό είναι και ο τρόπος που χρησιμοποιεί κάποιος τα στοιχεία. Και αυτό το διάγραμμα, το ίδιο διάγραμμα, το έχουν χρησιμοποιήσει κάποιοι για να πούνε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι στο μέσο όρο. Αυτό και διάφοροι φορείς, μάλλον και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, στις μελέτες τους, μέχρι και πέρσι το λέγανε. Μας δείχναν το ίδιο διάγραμμα και λέγανε δεν χρειάζεται καμία αύξηση του κατώτατου μισθού, είσαι κοντά στο μέσο όρο. Αυτό βέβαια είναι δυσανάλογο αν δούμε τη συνολική εικόνα και λάβουμε υπόψη μας και τις υπόλοιπες παραμέτρους. Εδώ πέρα βλέπουμε τον πραγματικό ακαθάριστο κατώτατο μισθό, πάλι σε δολάρια είπαμε, όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης. Εδώ πέρα είμαστε πάλι κοντά στο τέλος. Εδώ πέρα ένα άλλο γράφημα, το οποίο το πήραμε από μια... μας το έδωσε η Επιτροπή Κατώτατου Μισθού της Γαλλίας, που συνεργάζεται στενά με τον ΟΣΑ. Και τι έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα. Γιατί η άλλη συζήτηση που έγινε είναι για τις επιπτώσεις στο εργατικό κόστος. Ότι αυξάνει τον κατώτατο μισθό, θα επηρεάσει αυξητικά το εργατικό κόστος, θα είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν, θα κλείσουν επιχειρήσεις ή θα απολύσουν κόσμο. Κάτι που ενδιαφέρον είναι αυτό που ξεχωρίζει εκεί πέρα είναι η Γαλλία. Γιατί έχει πολύ ψηλό κατώτατο μισθό. Αλλά απ' την άλλη, το εργατικό της κόστος είναι αρκετά χαμηλό, είναι περίπου στο μέσο όρο. Στην ουσία, με μια πολιτική δημόσια, κρατική, μειώνει τις εισφορές, αυξάνει τον κατώτατο μισθό, οπότε κρατάει χαμηλά το εργατικό κόστος, αλλά βοηθώντας στην ουσία τους χαμηλόμισθους. Αν το δούμε με όρους ποιος πρημοδοτεί ποιον, είναι στην ουσία ο μέσος φορολογούμενος, ο Γάλλος, βοηθάει έτσι τόσο τους χαμηλόμισθους όσο και τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές, οι χαμηλόμισθοι να ευνοηθούν και να μειωθούν έτσι οι ανισότητες και να αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Αυτά είναι πράγματα που φυσικά τα συζητήσαμε και σαν Επιτροπή και στη διαβούλευσή μας κάναμε. Φυσικά η πρότασή μας μπορούσε να περιοριστεί μόνο στο επίπεδο του κατώτατου μισθού, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε λάβει υπόψη μας. Λοιπόν, εδώ είναι κάποια πράγματα τη σύνοψή μας, του πορίσματος, της διαβούλευσης. Κάποια από αυτά ήδη τα ανέφερα. Είναι η αύξηση παραγωγικότητας, είναι ότι ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στα επίπεδα του 80. Φυσικά λάβαμε υπόψη μας πολύ και κάποια μάκρο στοιχεία, την αύξηση των επενδύσεων, την άκαψη συλλογικής καταναλωτικής δαπάνης των οικοκυριών, τη μείωση της ανεργίας από 26% το 12 είχε φτάσει κάτω στο 18,6% στα τέλη του 18. Και η κερδοφορία ήταν κάτι πολύ σημαντικό, το ανέφερα και νωρίτερα. Ο λόγος κερδών προς το εργατικό κόστος αυξήθηκε στη μεταποίηση από 0,99 το 2012 σε 1,62 το 2017.
ήταν σημαντικά ψηλότερος από άλλες χώρες. Κοιτάξαμε φυσικά και κάποια μίκρο στοιχεία πέρα από τα μάκρο. Αυτό είναι η δουλειά που ανέφερε και νωρίτερα ο Ανδρέας, το άρθρο το οποίο βγήκε τον Δεκέμβριο του 2018 σαν άρθρο εργασίας από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE, Γεωργιάδης Καπλάνης Μοναστηριώτης. Ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο αξιοποίησε η Επιτροπή. Να αναφέρω εδώ πέρα ότι συνεργάτης και έκανε πολύ σημαντική δουλειά για αυτή την επιστημονική εργασία ήταν η Μαριάννη Ταγαράκη, η οποία είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ο Ανδρέας συνόψισε τα αποτελέσματα, οπότε δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Μία ακόμα δουλειά είναι του Μοναστηριώτη και Λαλιώτη, την οποία αξιοποιήσαμε. Δηλαδή, το έργο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ήταν να αξιοποιήσει οποιαδήποτε εμπειρική δουλειά μπορεί να είναι χρήσιμη για να τεκμηριώσει στην ουσία αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Ανδρέας. Ποια είναι η αύξηση η οποία θα είναι ευεργετική για τους ομιλόμενους χωρίς να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Αυτό που είδαμε ότι με μία αύξηση, παράδειγμα, της τάξης του 10% του κατώτατου μισθού, η αύξηση του μισθολογικού κόστου δεν θα είναι πάνω από 2,86%. Δεν θα είναι πάνω από 3%. Αλλά ακόμα και αν δούμε κάποιους κλάδους οικονομίας που είναι χαμηλόμισθοι και αρκετά έτσι ευάλωτοι και ευαίσθητοι θα ήταν σε κάποια αύξηση, παράδειγμα τα καταλήμματα και εστίαση, ακόμα και εκεί μια αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10% δεν θα είχε επιπτώσει στο μισθολογικό κόστος πάνω από 4,6%, πάνω από 5%. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μας έγινε και μια ερώτηση, αφού βέβαια εμείς είχαμε υποβάλει το πόρισμά μας, γιατί δεν επηρεαστήκαμε κατά τη διάρκεια της δουλειάς αυτής, αλλά αφού είχαμε υποβάλει το πόρισμα, φυσικά κάναμε συναντήσεις με οποιονδήποτε ήθελε και έγινε και μια συνάντηση με τους θεσμούς, οι οποίοι θέλαν να τους εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 2019. Και υπήρχε έτσι μια ανησυχία μεγάλη στους θεσμούς ότι η πρόταση που κάνατε είναι πολύ μεγάλη και θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Η απάντηση ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε, μια αύξηση, αυτό που βρίσκουμε, αύξηση του 10%, το μισθολογικό κόστος δεν θα αυξηθεί πάνω από 5%. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για ένα σουβλατζίδικο, αν το σουβλάκι κάνει 2 ευρώ, θα πάει στα 2,10 το κόστος από ένα σουβλάκι. Δηλαδή, δεν νομίζουμε να απολυθεί ο κόσμος από αυτό. Καταλαβαίνετε, δεν πίστηκαν, αλλά το χρησιμοποίησαμε το επιχείρημα. Λοιπόν, η πρόταση της Επιτροπής. Η πρόταση της Επιτροπής κατέληγε και το πόρισμα είναι διαθέσιμο σε όλους. Είναι αναρτημένο στο site του Υπουργείου Εργασίας, αλλά φυσικά και εμείς χαρά μας σας το στείλουμε και στις προσωπικές μας, νομίζω, ιστοσελίδες, στις ακαδημαϊκές και του Ανδρέα και του δική μου και του Βασιλικού Μοναστηριώτη, είναι διαθέσιμο. Η πρόταση ήταν για αύξηση από ένα ποσοστό από 5 έως 10%. Γιατί ήταν τόσο μεγάλη η απόκληση, γιατί ακριβώς υπήρχε ένας βαθμός αβεβαιότητας στο τι μπορεί να σημαίνει αυτό και υπήρχε και μια διαφορετική προσέγγιση και κάποια διαφορετική εκτίμηση όσον αφορά τα μέλη της Επιτροπής. Εκεί πέρα που υπήρχε μια έτσι κοινή, ας πούμε, άποψη είναι ότι δεν αναμένεται να επιβραδύνει την ανάκαμψη της οικονομίας, ότι δεν θα επηρεάσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας, ότι περιμένουμε να έχει και μια τόνωση της ζήτησης και να επηρεάσει θετικά την αγορά. Θα οδηγήσει σε αύξηση φορολογικών εσόδων και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Και φυσικά μπορεί να βοηθήσει και σε άλλα πράγματα, όπως τα πληρωμένη δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Λοιπόν, κάτι φυσικά, και εδώ το ανέφερε πολύ ωραίο ο Ανδρέας, δεν είναι πανάκι ο κατώτατος μισθός. Και φυσικά αυτή η δουλειά για να γίνει χρειαζόταν και κάποιο υλικό, δηλαδή κάποια στατιστικά στοιχεία, τα οποία πολλές φορές δεν είναι τα ιδανικά. Ήταν δύσκολο και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Βέβαια, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Υπουργείο Εργασίας που μας βοήθησε σε αυτό και ήταν αρρωγός από την πρώτη στιγμή. Αλλά η καλύτερη ποιότητα στοιχείων μπορεί να βοηθήσει σε μια ισχυρότερη τεκμηρίωση των επιχειρημάτων και να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το κατάλληλο όριο αύξησης το οποίο θα έχει αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα που θέλουμε χωρίς τις αρνητικές επιπτώσεις. Θεωρούμε ότι ο κατώτατος μισθός είναι ένα θετικό βήμα. Δεν μπορεί να λύσει βέβαια από μόνο του
από μόνο του τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, ότι χρειάζεται ένα σχεδιασμό από άλλες πολιτικές, από ίσως πολιτικές αναπτυξιακές, βιομηχανική πολιτική, φορολογική πολιτική. Η εθνική στρατηγική που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομίας είναι στη σωστή κατεύθυνση, είναι κάτι το οποίο αν υλοποιηθεί μπορεί να βοηθήσει και γίνονται βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, γιατί και αυτό ήταν ένα επιχείρημα, γιατί υπήρχαν ειδικά από τους θεσμούς όλες οι αντιρρήσεις ότι κοιτάξτε να δείτε, μας ενδιαφέρουν και τα μικρομάγαζα, μας ενδιαφέρουν και τα σουβλατζίδικα και τα καφέ και τα κομμωτήρια. Υπήρχε και ένα αντεπιχείρημα εκεί πέρα, το οποίο φυσικά μπορούμε να το συζητήσουμε, είναι πολιτικό στο τέλος, ότι ο κατώτατος μισθός μπορεί να βοηθήσει και σε μια στροφή προς υψηλότερης παραγωγικότητας οικονομία και σε καινοτομία. Δηλαδή είναι κάτι σημαντικό και αυτό. Να αναφέρω ίσως λίγο πολύ σύντομα ότι αυτό που είπα για τα στατιστικά στοιχεία, πόσο σημαντικό είναι η πρόσβαση που είχαμε σε αυτά. Αναφέρω ότι ένα ζήτημα που αντιμετωπίσαμε είναι η αδήλωτη εργασία. Αν και σε συναντήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης με το ΣΕΠΕ, με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και με στελέχη από ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, και πήραμε διάφορες έτσι, πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας και πώς καταγράφεται τουλάχιστον στα στατιστικά του στοιχεία. Κάτι που μας ενημέρωσαν και από το ΣΕΠΕ κύρια ήταν ότι αυτό που παρατηρούμε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια δεν είναι αδήλωτη εργασία, γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά υποδηλωμένη εργασία. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι πολλές φορές, ειδικά με τον κατώτατο μισθό που υπήρχε στα 5,86, με τη μείωση που είχε συμβεί, είναι ότι ένας εργοδότης συμφωνεί με τον υπάλληλό του ή με την υπάλληλό του, ότι okay, στα χαρτιά θα φαίνεται ότι σου δίνω 586 ευρώ για να πληρώνει και λιγότερες φορές, αλλά σου δίνω και 100 ή 200 ευρώ στην τσέπη. Αν αυτό συμβαίνει, εμείς θεωρούμε ότι η αύξηση της τάξης του 10%, του 11,9% που πραγματοποιήθηκε, είναι ένα ακόμα επιχείρημα, γιατί δεν θα επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση, τις ευκαιρίες απασχόλησης αυτών των ανθρώπων, γιατί ακριβώς αντί από τα 5,86 που θα φαίνεται επίσημα πλέον θα φαίνεται στα 6,50 και εκεί που του έδινε στο χέρι 200 ευρώ θα του δίνει 150. Λίγο πολύ, να το πούμε έτσι χοντρικά. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά συζητήθηκαν εκτενώς και θα κλείσω εδώ. Θα πω ότι στη διάθεση, ευχαριστώ για την προσοχή σας, στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συζήτηση και οποιαδήποτε απορία. Με τον Αντρέα νομίζω θα μπορέσουμε να καλύψουμε και να συζητήσουμε. Ευχαριστώ.